Βρισκόμαστε με τον Στέργιο Ζαχαράκη, μαθητή από το δεύτερο λύκειο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου και ένα από τα μέλη του 15 μελούς Συμβουλίου. Στέργιο, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η τοποθέτησή σου, είσαι υπέρ ή κατά της κατάληψης την οποία γίνεται αυτή τη στιγμή? Στη συγκεκριμένη κατάληψη που βρισκόμαστε τώρα, είναι προσωπικά είμαι υπέρ και ψήφισα ανέκει στο ψήφισμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κατάληψη γιατί υπάρχουν ρεαλιστικά αιτήματα που τη στηρίζουν. Είναι σημαντική επίσης γιατί είναι όλοι οι μαθητές εδώ και δημιουργούν ένα κλίμα ομόνοιας και ιδιαιτερότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Η θέση σου στα αιτήματα τα θεωρείς λογικά και ναι, πόσο είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν από την κοινωνία του τόπου μας και από την κυβέρνηση γενικότερα? Κοιτάξτε, από την κυβέρνηση τα πανελλαδικά είναι μόνο αν ενωθούμε όλοι μαζί και βγούμε στους δρόμους όλοι στην Ελλάδα. Έτσι, το περί κοινωνικά προβλήματα όπως αφορά το κτελαστείο που είπαμε ή τα δεκάλεπτα διαλύματα ή χιλιάδιο. Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα από τους ίδιους τους μαθητές και από την ίδια την κοινωνία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να τελειώνουν όλα αυτά, να αντιμετωπιστούν εύκολα. Παράδειγμα, για να μην κοπεί ένα αίτημα που είναι να μην κοπεί το 2% που αντισχύει σε ΑΕΠ στη δημόσια παιδεία, από την κυβέρνηση δεν είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορούν και θέλουν να βρουν ισοδύναμα. Έτσι, πρέπει να το κάνουν, γιατί η παιδεία εδώ πέρα είναι ο τόπος, είναι το παν. Δεν μπορεί να υπάρχει κράτος χωρίς παιδεία. Τώρα, όσον αφορά τους μαθητές, η κατάληψη έχει απήχηση από τους μαθητές ή το θεωρούν ένα απλό παιχνίδι και μια ευκαιρία για να μπορέσουν να κοιμηθούν? Εντάξει, πάντα στην κατάληψη υπάρχουν οι χαβαλετζίδες, υπάρχουν χίλιοι δυο, δυστυχώς. Αλλά πιστεύω ότι η σημερινή και η φετινή κατάληψη έχει μια απήχηση από όλους τους μαθητές. Όπως μπορεί να τραβήξει η κάμερα, όλοι αυτοί μπορούσαν να κοιμόντουσαν, μπορούσαν να είναι σε φροντιστήρια, μπορούσαν. Και όμως είναι εδώ πέρα και στηρίζουν το 15 μελές, στηρίζουν τα δικαιώματά τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η κατάληψη πιστεύεις ότι θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τελικά ή κάτι το οποίο είναι για να χάνουμε το χρόνο μας? Και βασικά θέλω να μου πεις πόσες μέρες είναι ήδη, βρισκόμαστε στην ημέρα Τρίτη και πόσες μέρες υπάρχει σκοπός να συνεχιστεί? Δεν μπορώ να αποκαλύψω γιατί αυτό επρόκειτο για θέμα 15 μελούς. Έτσι, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοιο θέμα. Θα γίνει όταν υπάρχει το 50% των αιτημάτων γίνουν αποδεκτά και εγγυηθούν και πραγματοποιηθούν, τότε η κατάληψη θα λάβει τέλος. Έτσι, υπάρχει γενικά μια σωστή οργάνωση, όλα είναι μιλημένα, νοικοκυρεμένα, στεγανά. Έτσι. Κάτι το οποίο θα είναι μια τελευταία κίνηση και ίσως θα είναι και το κλείσιμο της κατάληψης, να γυρίσουμε πίσω στα μαθήματά μας. Η κορύφωση, θα το έλεγα. Η κορύφωση, όπως λέμε, η κορύφωση είναι η πορεία της Πέμπτης και είναι πολλά αιτήματα μέσα εκεί πέρα, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι τα αιτήματα που μας αντιπροσωπούν σήμερα στην κατάληψη και άλλα αιτήματα. Έτσι. Όπως παράδειγμα η δήλωση του κυρίου Φίλη περί ποντίων. Εκτός από αυτό που είναι μερικοί δεν το θεωρούν σημαντικό ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Πέμπτη θα γίνει πορεία από όλους τους μαθητές, από όλη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί με τους καθηγητές και μαζί με τους γονείς μας. Εύχομαι και επίσης θα πραγματοποιηθεί συναυλία εδώ πέρα ή στο χώρο του σχολείου, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, ώστε έτσι να υπάρξει το πιο σωστό κλείσιμο για την κατάληψη. Το μήνυμα που θέλεις να περάσεις από αυτή σου την ομιλία, από αυτή σου τη δήλωση? Να υπάρχει ομόνοια σε όλους τους μαθητές και να υπάρχει αλληλοστήριξη και από την ίδια την κοινωνία. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι μαθητές, ούτε η εκπαίδευση δεν μπορεί να αναπνεύσει, αλλά ούτε και η Ελλάδα να μπορεί να έχει ένα υγιές μέλλον. Αυτά. Στέργιο Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα. Θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ.